Θέλω να ρωτήσω για το ΚΚΕ, ποιο είναι το δίλημα των εκλογών. Γιατί αποκλείεται τη συμμετοχή σας σε μια προοδευτική κυβέρνηση, που διάβασα τη συνέντευξη του κ. Κουτσούμπα στα Νέα. Υπάρχει κάποια κυβέρνηση στην οποία εσείς θα μπορούσατε να μετάσχετε και με ποιες προϋποθέσεις? Καταρχάς, εγώ θα απαντήσω άμεσα στην ερώτησή σας. Γιατί νομίζω ότι απαντάει στην ερώτηση που κάνετε που απευθύνεται προς το ΚΚΕ, η συζήτηση που βλέπουμε στο τραπέζι η προηγούμενη. Γιατί και από τα τρία κόμματα που εκπροσωπούν οι συνομιλητές στη σημερινή συζήτηση, κατά καιρούς έχουν γίνει ανοίγματα προς μεγάλες κυβερνήσεις συνεργασίων. Και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προς το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε αυτή τη φάση επιδιώκει να παίξει το ρόλο του μπαλαντέρ και προς τις δύο πλευρές. Εντάξει, επιδιώκοντας να θωρακίσει και τις δικές του δυνάμεις, βεβαίως έτσι είναι, δεν είναι παράλογο. Ναι. Αυτό γίνεται σε ένα συγκεκριμένο έδαφος όμως. Υπάρχει ένα έδαφος συγκεκριμένο. Γιατί τόσο η σταθερότητα που ευαγγελίζεται η Νέα Δημοκρατία, τόσο η προοδευτική διακυβέρνηση για την οποία μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, γίνονται πάνω σε συγκεκριμένα υλικά και σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Γιατί και τα τρία αυτά κόμματα έχουν δεσμεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση των σκανδάλων της διαφθοράς της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Και τα τρία αυτά κόμματα έχουν δεσμεύσεις με το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχουν ευθύνη που σήμερα, εν έτη 2021, είναι περισσότερες οι στρατιωτικές αμερικανονατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα από τα δημόσια νοσοκομεία στη χώρα μας. Διότι και τα τρία αυτά κόμματα, το καθένα με τη σειρά του, είτε από μόνο του, είτε σε κυβερνήσεις συνεργασίας, εφάρμοσαν σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, μνημόνια, χωρίς μνημόνια, μεταμνημόνια και τα μνημόνια των μνημονίων, που είναι η προσήλωση στις στρατηγικές, στους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν μιλάμε για μία φάση. Το θεωρείτε το ίδιο, μια στιγμή, θεωρείτε το ίδιο να υπάρχει μία κεντροδεξιά κυβέρνηση σαν αυτή που υπάρχει τώρα και να υπάρχει μία κυβέρνηση της αριστεράς με κορμό βασικό το ΣΥΡΙΖΑ και με κάποια άλλα κόμματα μέσα στα οποία ενδεχομένως θα μπορούσατε να συμμετέχετε ή να δώσετε ανοχή ή κάτι τέτοιο? Τα θεωρείτε ίδια πράγματα και τα δύο? Να σας πω κάτι. Δεν είναι ίδια. Άμα τα αστικά πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά κόμματα γενικά ήταν όλα όμοια, τότε το σύστημα θα έχει αποτύχει. Γιατί το σύστημα χρειάζεται την διπολική, δικομματική, την εναλλαγή, έτσι ώστε να δημιουργεί ψεύτικες ελπίδες, προσδοκίες στον λαό, ο οποίος του δίνει τη δυνατότητα μία φορά κάθε 4 χρόνια, υποτίθεται με την ψήφο, να αλλάξει την κατάσταση. Αλλά όμως, λέτε ότι οι κεντρικές επιλογές είναι ίδιες, δηλαδή, επειδή είναι, ας πούμε, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Εκεί είναι το θέμα. Σήμερα είμαστε το 2023, συγγνώμη, 2022, έχω μείνει μερικές μέρες πριν. Αυτή η ερώτηση ενδεχομένως θα είχε βάση αν την έκανε κάποιος είτε το 12 είτε το 15. Όπου, εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν είχαμε αμφιβολία ούτε τότε. Όπου δεν είχε σχηματιστεί κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως πλέον έχουμε δει κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και σε συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, ένα εθνικιστικό κόμμα. Αλλά λέω το εξής. Σήμερα ποιο είναι αυτό που κρίνεται? Γιατί σε αυτό, ναι, εκεί πατάει το ΚΚΕ. Κρίνεται το εξής. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Τράπεζα της Ελλάδας. Τι λένε? Αβεβαιότητα και κίνδυνοι στις προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία της οικονομίας. Καλούν να πάρθουν μέτρα. Τι μέτρα καλούν να πάρθουν? Στις πλάτες του λαού να φορτωθούν αυτές οι αβεβαιότητες. Να πάρθουν μέτρα να θωρακιστούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα μονοπόλια. Ποια κυβέρνηση λοιπόν που έχει τέτοιες δεσμεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση της βαρβαρότητας, που δημιουργεί τις αυξήσεις στον πληθωρισμό? Αυτή τους δημιουργεί. Το χρηματιστήριο του ρεύματος με τα αβάσταχτα, με τις αβάσταχτες λογαριασμούς. Με το ΝΑΤΟ, αυτόν τον πολεμικό μηχανισμό που σέρνει και τον ελληνικό λαό σε μια σύγκρουση από την οποία δεν έχει κέρδος και την πληρώνει ποικιλότροπος τώρα με τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία ή με τη μεγαλολογοδοσία. Εμείς λέμε το εξής. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να περιμένει κανέναν σωτήρα, όπως Μεσσία, είτε του παρουσιάζεται σαν Μεσσίας, είτε του παρουσιάζεται σαν Μωυσής, είτε αυτόκλητος, είτε οτιδήποτε. Ο ελληνικός λαός, όπως και όλοι οι λαοί του κόσμου, έχουν στα χέρια τους τη δύναμή τους να σωθούν από μόνοι τους, όπως το αποδεικνύουν αυτές τις μέρες, για παράδειγμα με τους μεγάλους αγώνες που γίνονται και σταματούν τους πληστηριασμούς. Μάλιστα. Που λοιπόν διεκδικούν τα σύγχρονα δικαιώματά τους. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας και ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να πέσει σε αυτή τη συζήτηση που είναι ένα πραγματικό θέατρο του παραλόγου. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν γίνεται να αποδέχεται, να αποδεχόμαστε ότι υπάρχουν σφαγές και όλα αυτά τα οποία καταγράφουν τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία, για παράδειγμα μεταναστών προσφύγων στη Μελίλια από την Ισπανική Σοσιαλδημοκρατική Κυβέρνηση, αυτό που γίνεται στη Λιβύη με τα πούσπαξ, και να μην αποδεχόμαστε ποιος είναι ο Frontex. Κατέθεσε ερώτηση για τη Μελίγια. Λέω, δεν λέω. Όχι, λέω για μένα. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Αναφέρομαι σε όλη τη συζήτηση. Και να μην αποδεχόμαστε ότι τον ίδιο ρόλο παίζει η Frontex παντού.
Γιατί η Frontex αυτό είναι. Είναι ένας αστυνομικός, στρατιωτικός μηχανισμός μιλιταριστικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Το να μένουμε μόνο στο τι έγινε στον Εύρο και ταυτόχρονα η γενική στρατηγική που ακολουθεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα κόμματα που είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Ευρωπαϊκή. Ακούστε και κάτι. Ελέγχεται κάτι, εδώ από την Όλαφ που είναι επίσης Ευρωπαϊκή. Ακούστε κάτι. Έτσι δεν είναι. Περιμένετε μια στιγμή. Γιατί εδώ κάποιοι επιδιώκουν να κάνουν μια άθλια πατριδοκαπηλεία, την οποία θα ήταν καλύτερα να τη σκέφτονται όταν υπογράφουν συμφωνίες διμερείς για καθορισμό ΑΟΣ με άλλες χώρες, οι οποίες αναγνωρίζουν μειωμένη επίρρεια σε νησιά, ανοίγοντας απαράδεκτα και επικίνδυνα μονοπάτια. Δηλαδή, διαφωνείτε με τις ενέργειες μας στον Εύρο. Επικίνδυνα μονοπάτια που μπορεί να οδηγήσουν την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας να γίνει σουρωτήρι. Όχι, στον Εύρο διαφωνείτε με τις ενέργειες μας στον Εύρο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όλο αυτό το διάστημα έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο είναι το ευρωνατοϊκό σχέδιο για την εκμετάλλευση στο Αιγαίο. Και εκεί πέφτουν κορμιά. Και αυτό εξυπηρετεί και το φούντομα από τη μία, άλλες στιγμές, φούντομα άλλες στιγμές κατευνασμός. Εσείς λέτε να ανοίξουμε τα σύνορα. Κάτι δεν το λέει. Όχι, ρωτάω τον κύριο Νικολάου. Λέτε να ανοίξουμε τα σύνορα. Το ΚΚΕ έχει τοποθετηθεί. Ναι. Κάθε συνθήκη η οποία καθορίζει σύνορα και η οποία αμφισβητείται οδηγεί σε πόλεμο ή μπορεί να οδηγεί σε πόλεμο. Το βλέπουμε και αυτό το οποίο σημαίνει. Ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε. Χωρίς να δημιουργούμε αυταπάτες για το τι είναι η τουρκική αστική τάξη και οι άλλοι της εκπρόσωποι, που δήθεν κάποιοι λένε να φύγει ο Ερντογάν, να έρθει ο άλλος κτλ. Mm. Γιατί η ενιαία γραμμή της είναι αμφισβήτηση συνθήκων, γιατί σήμερα θέλει να αξιοποιήσει έναν ρόλο τον οποίο έχει μέσα στην Ατοϊκή Συμμαχία. Μάλιστα. Άρα, κύριε Νικολάου, λοιπόν, την εργαλειοποίηση του προσφυγικού από τον Ερντογάν. Πώς θα την αντιμετωπίσει κυρία Αποστολάκη, η Ελλάδα. Κυρία Αποστολάκη, δεν γίνεται μόνο από τον Ερντογάν. Εγώ σας φέρνω αυτό το παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εργαλειοποιεί τους μετανάστες. Εγώ σας φέρνω πρόσφυγες. Το συγκεκριμένο παράδειγμα. Μα σας απαντάω. Εδώ έχει ένα δίκιο, κύριε Αποστολάκη. Έχουμε ένα γείτονα δίπλα. Εμείς θα σας πω ποια είναι η πρόταση που έχουμε κάνει. Εσείς το ΚΚΕ έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση. Ποια είναι αυτή η πρόταση. Πώς αντιμετωπίσει. Μέσα στο έδαφος της Τουρκίας. Οι Σύριοι πρόσφυγες, οι πεινασμένοι άνθρωποι που εργαλειοποιούνται. Ακούστε να σας πω. Αφήστε να σας απαντήσω. Δεν σας δίκοψα καθόλου. Μα δεν σας διακόπτω. Όχι, για να συζητήσουμε το κάνω. Εμείς κάναμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Η οποία είναι στο έδαφος της Τουρκίας, πραγματικά στέλνοντας στον κάλαθο των αχρήστων την απαράδεκτη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που δημιουργεί το πρόβλημα του εγκλωβισμού. Στο έδαφος της Τουρκίας να πάει εκεί η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, να πάνε εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώς δεν είναι ασφαλής χώρος. Πώς δεν είναι ασφαλής. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ασφαλής χώρος τώρα. Αλλά λέω ότι πρέπει εκεί να γίνεται διαλογή. Εκεί να προχωράει το άσυλο με ανθρωπιστικούς όρους, με γρήγορες διαδικασίες και να πηγαίνουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Ευχή. Όχι, να πηγαίνουν οι πρόσφυγες μετανάστες στον τόπο πραγματικού προορισμού. Στον τόπο πραγματικού προορισμού. Βεβαίως. Και αυτό είναι μια συνεπής στάση την οποία την είχαμε όλο το διάστημα. Μάλιστα. Αυτό. Και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και σήμερα επί Νέας Δημοκρατίας.